Όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο, θεωρώ ότι η ανακοίνηση αυτού του θέματος τώρα, ναι, η οποία στην πραγματικότητα ξαναφέρνει τα φαντάσματα της Ευρώπης στο προσκήνιο, ενώ υπενθυμίζω ότι η Ενωμένη Ευρώπη το 50 κιόλας, δηλαδή με νοπούς, με νοπές τις πληγές του πολέμου, χτίστηκε πάνω στο ξεπέρασμα των αλληλοσφαγών του παρελθόντος. Η ανακοίνηση, το λοιπόν, πολιτικό, αυτή η ανακοίνηση λοιπόν αυτού του θέματος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ελαφρότητα στην αντιμετώπιση ενός ευρύτερου ζητήματος που αφορά την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και γίνεται για εσωτερικούς λόγους, για εσωτερική κατανάλωση. Τέλεια. Δηλαδή, λοιπόν, ο Τσίπρας μιμείται την τακτική του Χίτλερ, ο οποίος δαιμονοποιούσε εχθρούς. Περίμενε, δεν μπορεί να μιλάμε. Δαιμονοποιούσε εχθρούς για να καλύψει τις εσωτερικές αντιδράσεις. Σας παρακαλώ, Νίκο Κωνιστόπουλε. Δεν μπορεί να μιλάμε αυτόν τον τρόπο και να λέμε την τακτική του Χίτλερ. Δίνω διαφημίσεις αυτή τη στιγμή για να εκτονώσω το κλίμα. Νίκο Κωνιστόπουλε, δίνω διαφημίσεις αυτή τη στιγμή για να εκτονώσω το κλίμα. Καθόλου κατανόητο. Είναι προσβλητικό. Το να κατασκευάζεις εξωτερικούς εχθρούς για να μην δεις τα εσωτερικά σου προβλήματα. Ήταν βαρύ πάντως, κύριε Τζίμερε, ήταν βαρύ. Ο Τσίπρας μιμείται την τακτική του Χίτλερ, άμα το βγάλουμε από κάτω υπότιτλο, είναι πολύ βαρύ.